τον Έλληνα Πρωθυπουργό και στην αποστολή αυτή την, αυτό το παγωμένο πρωινό, παγωμένο και τα δικά μας δεδομένα, όχι όμως τόσο και τα ρωσικά δεδομένα, δεδομένου ότι καταλαβαίνετε πως εδώ είναι συνηθισμένοι και σε μείον 15 και σε μείον 20, δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Και μα βλέπουμε τις, τα διαδικαστικά τα οποία συμβαίνουν. Πρέπει να παραλάβει και το Στεφάνι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για να έρθει να το καταθέσει στο βιβλίο το γνώσιο στρατιώτη. Τελευταία δευτερόλεπτα της αναμονής πια. Και με αυτή την διαδικασία ξεκινά η πρώτη δράση της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ρωσία. Μια επίσκεψη που πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση του Ρώσου Προέδρου, τον οποίο θα δει κατηδίαν για 30 λεπτά στο Βερολίνο. Μετά θα ακολουθήσει το γεύμα εργασίας, μία ώρα και ένα τέταρτο. Εκεί ξέρουμε ότι τα γεύμα εργασίας και οι κουβέντες και οι συζητήσεις προχωρούν κανονικά. Είναι χρόνος δηλαδή επικοινωνίας, συνομιλιών και διεργασιών ανάμεσα όχι μόνο στα δύο μέρη όπως είναι στην κεντρική συνάντηση, αλλά στα επιτελεία των δύο χωρών. Και μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα παρθέσουν κοινή συνέντευξη τύπου. Θα υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι και οι Ρώσοι και οι Έλληνες να υποβάλλουν την ερώτηση. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα το ετοιμοτυπικό και ξεκινάει η διαδικασία. Κατάδε Στεφάνο, αν έχουμε και ήχο, να ακούσουμε και ήχο. Αν υπάρχει. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Να πείσω σιγά σιγά.
ακολουθήσαμε τη διαδικασία. Σε στάση προσοχή, ο Πρωθυπουργό αντιπιτευτό και ανάκριση του ελληνικού εθνικού ύμνου μετά την κατάσταση τη αισθάνωση του φιλίου των γνώστων προσφύγων και τώρα μαζί με την υπόλοιπη αποστολή από τον αναπληρωτή υπουργό των Πρωθυπουργών, τον κύριο Κατούπελο, στενού συνεργάτε του Ελληνικού Κίτρα από την υπογραφία, του Καλπαδάκη, ο διπλωματικό σύμβολο, του Πρωθυπουργού από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, είναι μαζί του σε αυτή την αποστολή και βρίσκονται εδώ αυτή την ώρα στην πρώτη φάση της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος τώρα αποχωρεί από την μνημείο των γνώσεων Αντιώδη, όπου έγινε το εφημοτιστικό. Οπότε Κώστα, τώρα έχουμε τη συνάντηση με τον κύριο Μετβέντεφ. Ναι, ακριβώς. Τώρα τα οχήματα θα κατευθυνθούν προς την εξωτική κατοικία του Τσίπρα Μετβέντεφ, του ομολόγου του Αλέξη Τσίπρα, του Ρώσου Πρωθυπουργού, και στη συνέχεια επιστροφή πίσω στο κέντρο της πόλης της Μόσχας, προκειμένου να υπάρξει το βασικό μενού, το κύριο πιάτο αυτής της επίσκεψης, που είναι άλλος από την συνάντηση, από τις επαφές με τον Ρώσο Πρωθυπουργό. Κώστα, επειδή υπάρχουν και κάποιες διακοπές σε αυτή τη σύνδεση. Σε βλέπουμε. Τώρα δυσκολεύεται, γιατί έχουμε το μικρόφωνο. Θέλετε, τώρα σε βλέπουμε. Τώρα σε βλέπουμε. Ωραία, τώρα μπορείτε να ακούτε και από το μικρόφωνο. Του έρθετε το συνεργάτες. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, Κώστα. Εξοπλισμένοι. Κώστα, μας έλεγες λοιπόν για τη συνάντηση μετά τον κύριο Μετβέντεφ που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Πούτιν. Θα ακολουθήσει και συνέντευξη τύπου μετά. Το γνωρίζεις αυτό? Ναι, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.